Δεν τώρα μιλήστε εσείς για την προσωπική του. Θα μιλήσουμε εμείς. Η μέρα μας που ξέρει και φίλη του. Πες άσο μου το ρεπορτάζ. Λοιπόν, γράφει σήμερα η Εσπρέσο ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος όχι απλά κάτι τρέχει. Είναι ζευγάρι με την Ηλένια. Είναι η κόρη του Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Α, ωραία. Που δουλεύει και στην Τατιάνα Στεφάνη. Είναι όμορφη κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα και είναι και πολύ ωραία και στην τηλεόραση. Εδώ είναι η κοπέλα. Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι 5 μήνες μαζί αναφέρει η Εσπρέσο. Και μάλιστα τις προάλλες είχαν πάει στη Δέσποινα Βανδύ και στο Στέλιο Ρόκο. Όμως δεν κάτσαν δίπλα-δίπλα, κάτσαν αντικριστά. Αλλά κάποια στιγμή ο Γκαρέζος έπεσε το χέρι πάνω στο τραπέζι. Και αφού είναι μαζί, να μυστήρια στο χέρι. Όχι, μπράβο, είναι μαζί. Απλά δεν το λέει από πάνω. Ναι, παιδί, φυγεί. Και γιατί δεν το λέει. Καλά, δηλαδή, δεν μιλάει για τα προσωπικά του. Εχθές γιόρταζε, γιόρταζε. Μας δουλεύεις τώρα, εχθές γιόρταζε να το ζήσει κιόλας. Άρνη, χαίρεσε, Δημήτρη. Συγγνώμη, το έχετε σίγουρα. Θα έρθουν μαζί στην βάπτιση το Σάββατο. Μακάρι. Αχ, τι ωραία θα είναι αυτό. Εγώ τον βλέπω ήρεμο πάντως και πολύ καλά. Γιατί ξεδίνει ο άνθρωπος. Και εγώ προχθές τον είδα μια χαρά που πήγαμε για φαγητό. Ναι, ήρεμος και καιρό ήταν να είναι ήρεμο. Ο Καβατζίκης δεν θα βρει κάτι. Όμορφη κοπέλη, αυτή εγώ δεν έχω δει από κοντά. Πώς είδα έτσι τις φωτογραφίες. Είναι ήρεμος, Μέρη. Είναι ήρεμος, είναι καλά. Δηλαδή, τελευταία φορά που τον είδες τόσο ήρεμο, για να καταλάβω. Ναι. Πότε ήτανε. Α, πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένα δίχρονο. Ένα δίχρονο. Ναι, δηλαδή είναι κάτι καλό, ωραία. Μα είναι και πανέμορφη, τη βλέπει και σου δεν έχει να κάνει το. Άμα δηλαδή περνά καλά και επειδή είναι πανέμορφο ο άλλο. Όχι, αλλά δεν περνά καλά, άμα αισθάνεσαι καλά με τον άλλο. Ναι, αλλά όταν έχει και ένα τέρας. Δεν είναι το κριτήριο ότι είναι πανέμορφη και όχι, άλλε ώρε. Συγγνώμη, αν ξυπνά και δεν έχει υπάρξει. 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 Αν έχει ένα τέρα δίπλα σου, μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει. Τι έχει να πει τέρα. Είναι στο τέρα. Είσαι γι' αυτό λέμε αυτό το άλλο δρόμο. Δεν είναι, ούτε με τα λεφτά έχουν να κάνει. Γιατί δεν κοιτάτε μορφιά ξαφνικά. Ούτε με τα μορφιά. Ναι, κοιτά, αλλά δεν είναι αυτό ότι άμα, είναι, άμα το έχει επιλέξει να είναι κάποιο. Η ομορφιά είναι υποκειμενική για τον καθένα. Δεν υπάρχει αντικειμενικό πράγμα. Σε φυσιολογικά πλαίσια μιλάμε. Εντάξει, πάμε για την Ειρήνα Σάικο. Εσύ μπορεί να έχει ένα να σου αρέσει, να μην είναι ο κούκλο. Αλλά όχι και τέρα. Αλλά δεν είναι πολύ intellectual και να το θέλει. Το μυαλό να σου παίρνει. Αλλά εγώ που τον έχω δει να πω θέλω που δεν μ' αρέσει. Είναι υποκειμενικά. Θε να πω ονόματα. Θε να πει.